Είναι μέσα στα πλαίσια τόσο να βοηθήσουμε τις οικογένειες που αποκτούν νέα παιδιά, μέσα στα πλαίσια και της ευρύτερης δημογραφικής πολιτικής του κράτους, αλλά να βοηθήσουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μάλιστα. Και επειδή και αυτές τις μέρες λογικά μέχρι σήμερα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, πολλοί κόσμος αναμένει να πάρει και τα επιδόματα και το ελάχιστο εγκυμένου εισοδήματος και το δημόσιο βοήθημα, αλλά και το επίδομα για το πασχαλινό επίδομα. Υπάρχει κάτι, μπορούμε να πούμε, σε αυτό? Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες? Βεβαίως έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και είναι από εχθές κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τόσο για τους χαμηλοσυνταξιούχους το πασχαλινό, τόσο για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που είναι, δεν είναι πασχαλινών, απλώς έχουμε αποφασίσει και έχει καταβληθεί πριν από το Πάσχα, ακριβώς για να βοηθηθούν αυτές οι οικογένειες. Είναι για τους παθόντες, ήδη από τις 10 του μηνός είναι στους λογαριασμούς τους και είναι για όσοι είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, έχουν ουσιαστικά σταλεί όσοι καταβάλουμε το μηνιαίο δημόσιο βοήθημα με επιταγές, έχουν ήδη σταλεί από τις 7 του μηνός οι επιταγές. Άρα όσοι είναι δικαιούχοι ήδη έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα χρήματα, ακριβώς γιατί ο στόχος μας ήταν να δοθούν πριν από το Πάσχα για να βοηθηθούν αυτές όλες οι οικογένειες. Μάλιστα. Και οι επιταγές βεβαίως. Δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε όσους έχουν σταλεί με επιταγές, γιατί έχουν σταλεί από την Παρασκευή. Ακριβώς. Έγκαιρα από τις 7 του μηνός τις έχουμε να αποστείλει, ακριβώς για αυτόν τον λόγο που λέτε, να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση. Κυρία Εμιλιανίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό Πάσχα κιόλας σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ επίσης και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα από το Υπουργικό να σας πω ότι